Λοιπόν, θέλω λίγο, επειδή θα πας στο Βόλο σε λίγη ώρα, για να κάνεις ρεπορτάζ για ένα θέμα που έχει προκύψει και έχει να κάνει με αυτή την κοπέλα, με το μικρό παιδί της, 22 χρόνια κοπέλα, 2-2,5 το παιδί, όπου ουσιαστικά ζούσε φυλακισμένη από τον 28χρονο σύζυγό της υπό άθλιες συνθήκες μέσα στο σπίτι. Από ό,τι λένε οι γείτονες, 2-2,5 χρόνια δεν είχε δει καν το φως του ήλιο, δεν είχε βγει, δεν την είχαν δει τη γυναίκα μέσα στο σπίτι. Αναγκάστηκαν οι γείτονες να επικοινωνήσουν την αστυνομία όταν άκουσαν τις κραυγές της μία μέρα νέας κακοποίησης, γιατί ο σύζυγος την κακοποίησε συστηματικά. Τώρα, εγώ δεν θέλω να ασκήσω κριτική σε κανέναν, να πω όμως και πάλι αυτό που λέμε, Ευαγγέλη μου, ότι όταν βλέπετε σε ένα σπίτι δίπλα σας, στη γειτονιά σας, βλέπετε ότι υπάρχει μια γυναίκα μέσα κλειδωμένη 2,5 χρόνια, δεν έχει βγει ποτέ. Ακούτε ότι κακοποιείται, κάνει ράνι, ενημερώστε λίγο πιο πριν. Δηλαδή, είναι πραγματικά κρίμα. Ναι, είναι αλήθεια ότι αυτό συνέβαινε από το 2021, με βάση δηλαδή τα όσα κατέθεσε η ίδια στη αστυνομία. Θα πρέπει να πούμε ότι για να μπορέσει δηλαδή να καταθέσει, επειδή δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, χρειάστηκε ένας ομοεθνής δηλαδή να κάνει τον διερμηνέα, για να μπορέσουν οι αστυνομικές αρχές να καταγράψουν όλα αυτά που η ίδια βίωσε από το 2021, δηλαδή όταν ήρθε στην Ελλάδα η 22χρονη, μαζί με την 2,5 ετών έτσι, κόρη της. Θα πρέπει να πούμε ότι για 5 μήνες δεν την άφηνε να βγει ούτε έξω από το σπίτι. Μάλιστα υπήρχε και μια κάμερα που παρακολουθούσε δηλαδή από τον χώρο της εργασίας του μέσω του κινητού, για να μπορεί να βλέπει δηλαδή αν βγαίνει έξω από το σπίτι. Τώρα, το περιστατικό δηλαδή που προκάλεσε έτσι και την παρέμβαση των γειτόνων έγινε την 5η το μεσημέρι. Τότε δηλαδή ενημερώθηκε η αστυνομία για όλο αυτό που βίωνε η 22χρονη αυτά τα 2 χρόνια από τον 28χρονο σύζυγό της, και έτσι έγινε η παρέμβαση από τους γείτονες. Όταν άκουσαν τις φωνές, τις μαρτυρίες, και μάλιστα αποπειράθηκε, γιατί η κατηγορία που βαραίνει είναι κακοποιηματικού χαρακτήρα, απόπειρα δηλαδή για σωματική βία. Θα πρέπει να πούμε ότι μετά την σύλληψή του οδηγήθηκε στην εισαγγελέα, του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες, ο οποίος όμως δεν απάντησε τίποτα, ανέκφραστο στο λόγο που απήγγειλεται. Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο, πάμε να το δούμε όλες τις λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δούμε και μετά, θα έχει και πλούσιο ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο και αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με Θοδωρή Σκουλή. Χρόνια ζούσε την απόλυτη φρίκη μία 22χρονη από την Αλβανία και η δίχρονη κόρη της, μέσα στο ίδιο του το σπίτι, στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου. Ο 28χρονος άνδρας, με εξίσου καταγωγή από την Αλβανία, κρατούσε φυλακισμένες σύζυγο και κόρη μέσα στο σπίτι. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η οικογένεια δεν διατηρούσε σχέσεις με τη γειτονιά, ενώ η 22χρονη ανέφερε στην κατάθεσή της ότι την παρακολουθούσε συνέχεια. Δεν ήξερε ελληνικά η κοπέλα. Εγώ στην αρχή ήθελα να την προσφέρω κάτι πράγματα για το παιδάκι, γιατί είχε ένα μικρό κοριτσάκι και αυτά. Αλλά είδα ότι δεν επιθυμεί, ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν ήταν η πρώτη φορά που με χτυπούσε. Στο παρελθόν είχε υπάρξει ακόμα πιο βίαιος. Δεν μας άφηνε να βγούμε από το σπίτι, με παρακολουθούσε ακόμη και όταν έβγαινα στην αυλή του σπιτιού. Ο 28χρονος είχε απαγορεύσει από την 22χρονη σύζυγό του να βγαίνει από το σπίτι. Τα παράθυρα ήταν πάντα ερμητικά κλειστά, ενώ στο εξωτερικό του σπιτιού υπήρχε κάμερα μέσω της οποίας την παρακολουθούσε όταν αυτός έλειπε. Την 5η το μεσημέρι, οι φωνές της 22χρονης μητέρας ακούστηκαν για ακόμη μία φορά στη γειτονιά. 10 γειτόνισσες αποφάσισαν να επέμβουν. Ο 28χρονος άρχισε να απειλεί όσους έχουν μαζευτεί και μάλιστα χτύπησε μία γυναίκα από τη γειτονιά στην προσπάθειά του να ξεφύγει. Όταν βγήκε η κοπέλα από μέσα, η γυναίκα του με το παιδάκι, αυτή ήταν μαύρη απάνω, μελανιές στο λαιμό. Πήγε να φύγει, λέει, πού πας εσύ, αυτός παίρνει να πάω βόλτα. Και η γειτόνισσα τον σταμάτησε και αυτός την έριξε μια κεφαλιά και την πήρε το χέρι. Η κοπέλα έξω που είδε ότι ανοίχτηκε η πόρτα και είμαστε όλες μαζεμένες για υποστήριξη, μας χαμογέλασε. Ο 28χρονος συνελήφθη. Του ασκήθηκαν διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για παρατεταμένη απομόνωση και σωματική βλάβη, ενώ αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη.